Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Είστε καλά? Καλά, δόξα Θεός. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί για εμάς εδώ που τραβάμε τα πάνδυνα με το προσφυγικό? Τι λέει η Ευρώπη? Το προσφυγικό είναι πολύ μεγάλο θέμα και για την Ευρώπη και κυρίως για την Ελλάδα. Άκουσα και αυτά που είπε για τον κύριο Τόμψον. Βεβαίως μια ολοκληρή συζήτηση δεν μπορεί να την κάνουμε σήμερα, αλλά δείχνει και τα λάθη και του ίδιου του κύριου Τόμψον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Μια κρίση την οποία δεν γνώριζε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τη διαχειριστεί, δεν είχε τα εργαλεία και γι' αυτό την υπέστησαν οι λαοί, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου και η Ελλάδα, με την πιο δραματική της μορφή. Αντέξαμε χάρη στην ελληνική οικογένεια και στην συνοχή που έχουμε στην Ελλάδα και βέβαια στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα μπορούσαμε να περάσουμε αυτή την κρίση με μικρότερο κόστος, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούσε σε πολιτικές ολοκλήρωσης για να έχει αυτούς τους μηχανισμούς, όπως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, που περάσαν την κρίση και άλλες κρίσεις πολύ πιο εύκολα από την περάσαμε εμείς στην Ευρώπη. Μία από αυτές τις κρίσεις τώρα είναι και το προσφυγικό, αυτό που με ρωτάτε. Mm-hmm. Διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το τομέα έχει μείνει πίσω. Είναι οι δύο αποτυχημένες πολιτικές. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή είπατε για τον κύριο Τόμψον και έχετε απόλυτο δίκιο, έχω την αίσθηση, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι θεσμοί πηγαίνουν by the book, θα έλεγα, βάσει ενός προγράμματος που έχουν, χωρίς να εξετάζουν σε κάθε χώρα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Προτείνουν στην Ελλάδα κάτι, για παράδειγμα, χωρίς να δουν αν η Ελλάδα μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό. Έχετε την ίδια αίσθηση? Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι δουλεύουν στο εξωτερικό. Δουλεύουν ακριβώς με τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν και δεν μπορεί, και δεν είναι και υποχρεωμένοι και δεν θα μπορούσαν άλλωστε να ξέρουν τις ιδιαιτερότητες κάθε οικονομίας. Έχουν γενικά πλάνα για τις οικονομίες όλου του κόσμου. Η Ελλάδα έχει άλλες συντεταγμένες οικονομικές, έχει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στην Αμερική θεωρείται μια επιχείρηση που έχει από 500 έως 2.000 υπαλλήλους. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρείται κάποια που έχει 25 υπαλλήλους. Και πολλές φορές εμείς λέμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν 3 υπαλλήλους. Καταλαβαίνετε τώρα την ανάλυση που κάνουν αυτοί και στις αποφάσεις και στις προτάσεις που κάνουν, πόσο διαφοροποιημένα μπορεί να είναι τα αποτελέσματα για οικονομίες που έχουν διαφορετικά. Διαφορετικές βάσεις λειτουργίας όπως είναι η δική μας. Γι' αυτό κανείς πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίζει τα προβλήματα του μόνος και αυτά είναι που θα είναι ένα μάθημα για την Ελλάδα αφού περάσουμε αυτή την κρίση, να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις εκείνες να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας μόνοι μας και αν χρειαζόμαστε βοήθεια έχουμε τη δύναμη να προτείνουμε πράγματα με αξιοπιστία και σοβαρότητα τα οποία θα γίνονται αποδεκτά στο εξωτερικό όπως γίνονται στην πορεία μετά την κρίση και πολύ περισσότερο τώρα με μια αξιόπιστη κυβέρνηση όπως είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτά τα πλεονάσματα που λέτε, τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι θέματα τα οποία συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι χωρίς την ανάπτυξη πώς θα καλύψεις και τις υποχρεώσεις που έχεις στο εξωτερικό και πώς θα δώσεις τις προοπτικές ανάπτυξης σε μια χώρα που δεν μπορεί να βγει από την κρίση αν δεν δημιουργήσει πλούτο και ο πλούτος δεν δημιουργείται διαφορετικά παρά μόνο με γιγαντιές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Κύριε Κεφαλογιάννη, ποιο είναι το κλίμα σήμερα στην Ευρώπη μετά και τις επαφές που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αμερική? Αλλά χάσαμε την οικονομία και χάσαμε το προσφυγικό μου. Θα πάμε και στο προσφυγικό. Πείτε μας, γιατί είστε στο κέντρο των εξελίξεων, ακούτε, κάνετε πηγαδάκια με άλλους συναδέλφους σας ευρωβουλευτές. Φυσικά είστε και στην πηγή της πληροφόρησης. Το κλίμα με τους πρώτους 2,5-3 μήνες της κυβέρνησης και κυρίως μετά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ. Ποιο είναι, πώς διαμορφώνεται? Δηλαδή είναι πολύ θετικό το κλίμα και στην Ελλάδα, το βλέπει κανείς άλλωστε κάθε μέρα όταν κυκλοφορεί ως πράτομο και ως τελέχη της παράταξης. Αλλά και στο εξωτερικό είναι πολύ, πολύ θετικό για την Νέα Δημοκρατία, διότι και την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, διότι έκανε κάτι πολύ σημαντικό. Είπε πολύ λιγότερα την προεκλογική περίοδο και ξέπληξε θετικά την επόμενη μέρα την κοινωνία. Δηλαδή έλεγε ότι τα μέτρα θα τα πάρουμε μέσα στο 2020 και τα μέτρα υπέρ των ασυμμέσων κοινωνικών ομάδων τα έπαιρνε η κυβέρνηση το 19. Το ίδιο έλεγε και στο εξωτερικό. Δηλαδή ό,τι είχε πει και είχε υποσχεθεί προσπαθεί να το εφαρμόσει πιο μπροστά. Αυτό δημιουργεί και ενισχύει την αξιοπιστία, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και αυτό βοηθάει και τις μεγάλες σοβαρές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επενδύσουν διεθνώς και διεθνώς υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αξιόπιστη κυβέρνηση, δεν έχουμε να κάνουμε μια μεσογειακή κυβέρνηση και πολύ περισσότερο μια κυβέρνηση όπως ήταν στην Ελλάδα, που πολλές φορές περνούσε το μήνυμα ότι
αντιπαρατήσεις οποιαδήποτε προσπάθεια επένδυσης, μισή της επενδύσης. Υπάρχουν δύο ληξίες όπως υπήρχαν στην προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και στο παρελθόν στην Ελλάδα, μέχρι να βρούμε το βηματισμό μας και να πούμε ότι ο παράδεισος δεν είναι σε τρίτες αυτοσχέδιες και δικές μας εμπνεύσεις ανάπτυξης της χώρας, αλλά είναι μέσα στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, με κοινωνικό βεβαίως πρόσημο, προστασία των αδυνάτων, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει παράδεισο, έτσι τουλάχιστον απέδειξε η ιστορία, χωρίς την ιδιωτική πρωτοβουλία, μέσα σε κανόνες λειτουργίας. Και αυτό γίνεται κατανοητό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι αυτό το εκπροσωπεί και το πρεσβεύει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό και στις ΗΠΑ, μια από τις πιο σοβαρές επαφές που έκανε ο Πρωθυπουργός, στο κομμάτι της οικονομίας, με ξένους θεσμικούς επενδυτές και Αμερικάνους ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι όλο λένε ότι θα έρθουν να επενδύσουν, αλλά όταν έρθουν να κάνουν το πρώτο βήμα, πέφτουν πάνω στη γραφειοκρατία, πέφτουν πάνω στην αργή απόδοση της δικαιοσύνης, παρότι έχουμε καλή δικαιοσύνη. Η αργή απόδοση ουσιαστικά δημιουργεί ανησυχία. Ποιος θα έρθει να βάλει τα χρήματά του και να περιμένει 30 χρόνια να ξεκαθαρίσουν υποθέσεις στα ελληνικά δικαστήρια με τις προσφυγές και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και βεβαίως τα θέματα τα εθνικά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και πάντα στο κέντρο των εξελίξεων και των συζητήσεων, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, διότι ζούμε σε μια περιοχή η οποία έχει πολλά προβλήματα, όπως είναι η Συρία, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η αποσταθεροποίηση της Τουρκίας. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κεφαλογιάννη, είχε χάσει την αξιοπιστία του, έτσι, παρά τις προσπάθειες που λογικά έκανε για να επανακάμψει η χώρα. Το χάσε το παιχνίδι. Η Ελλάδα λόγω ιδιοκτησιών το έχει χάσει πολλά χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως έχει χάσει το παιχνίδι αυτό, ειδικά των επενδύσεων. Όταν οι υπουργοί του, όταν σε έτοιμες επενδύσεις προσπαθούσαν να βάλουν την υπογραφή και έκλαιγαν, γιατί παραδείγματος χάρη δεν έπρεπε να πάρει φραπόρτα αεροδρόμια και πηγαίνουν τώρα στα αεροδρόμια όλη τη Ελλάδα. Πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη, παραδείγματος χάρη. Πηγαίνει στην Κεφαλονιά. Πηγαίνετε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Πηγαίνετε στα Χανιά να δείτε πώς είναι τα αεροδρόμια σήμερα. Και πριν δύο χρόνια οι υπουργοί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έκλαιγαν γιατί ήταν υποχρεωμένοι να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από την παραχώρηση μιας μεγάλης προσπάθειας αναμόρφωσης για τις πύλες εισόδου της Ελλάδος, που είναι τα ελληνικά αεροδρόμια, για τα εκατομμύρια τουριστών που έρχονται, και πρέπει να η πρώτη εντύπωση που θα έχουν να είναι μια σοβαρή, μια χώρα σοβαρή τα αεροδρόμια, γιατί αυτό του δημιουργεί και τη διάθεση να περάσουν και καλύτερα και να διαφημίσουν και τη χώρα μας. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Για αυτά που γίνονται στο ελληνικό με τις ιδιοληψίες, για αυτά που γίνονται στη Ρόδο με το επενδυτικό σχέδιο και στη Ρόδο, η συσιτία, στις Κουριές, όλα αυτά βεβαίως σημειώνονται στο κύριε Κεφαλογιάννη. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, για να πάμε και στο προσφυγικό, γιατί φαντάζομαι ότι και σας το πρόγραμμα σας είναι πιεσμένο. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι πρέπει επιτέλους και η Ευρώπη να βάλει πλάτη στο ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού σε ό,τι αφορά τις ροές που έρχονται από την Τουρκία και καταλήγουν οι περισσότεροι αυτοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Βλέπετε να αλλάζει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αλλάξουν πολλά. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει η θήκη του Σέγγεν. Τώρα πάμε για τη συζήτηση για τη θήκη του Σέγγεν 4. Ήταν μια λάθος συμφωνία αυτή από τα μέσα του 1990. Τότε που δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα και ίσως και εμείς κάναμε λάθος, γιατί μπορούσαμε να έχουμε πιο στεναρή στάση ως Ελλάδα εκείνη την εποχή. Αλλά κάντε με προφήτη να σας κάνω πλούσιο, αλλά και εκεί χρειάζεται και επιμέλεια και προνοητικότητα των πολιτικών και των πολιτικών ομάδων. Γιατί τι έχει αυτή η συμφωνία η πρώτη, ότι όπου και να βρεθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης και να βρεθεί οποιοδήποτε μετανάστης, δεν μιλάμε για τους πρόσφυγες τώρα, θα πρέπει να επιστρέψει στην πρώτη χώρα εισόδου. Αυτές είναι οι χώρες εισόδου, η Ελλάδα και η Ιταλία. Και έτσι βρεθήκαμε εμείς, να έχουμε ακόμη και επιστροφή από τη Γερμανία πρόσφατα, και όσοι βρίσκονται ανά την Ευρώπη να έχουν την επιστρέφουν στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτό λοιπόν το θέμα. Το θέμα είναι να υπάρχει μια κατανομή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί ορισμένες χώρες να θέλουν μόνο τα ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν και υποχρεώσεις. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι ένα ελληνικό πρόβλημα. Εμείς βεβαίως είμαστε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εμάς έρχονται οι ροές, αλλά η κατανομή πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται τώρα. Έχουν συμφωνήσει περισσότερες χώρες, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες ακόμα αντιστέκονται, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί σε κεντρικό επίπεδο μια πιο στεναρή στάση και στο Συμβούλιο των Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που μετέχουν οι αρχή των κρατών, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουμε μια συμφωνία. Τώρα γίνεται και ένα πολιτικό παιχνίδι στην περιοχή μας. Η Τουρκία εκβιάζει με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχει 3,5 εκατομμύρια
πρόσφυγες και μετανάστες βεβαίως στα σύνορά της, και ανάλογα πόσο θέλει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τηρεί τις συμφωνίες που έχει υπογράψει μαζί της και ανοίγει τις μεταναστευτικές ροές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά που είχαμε στη Μυτιλίνη και στη Μόρια όλο αυτό το διάστημα. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης είναι σαφείς, με σαφές πρόσημο και συγκεκριμένη κατεύθυνση, και αυτό νομίζω περνάει και ένα μήνυμα στο εξωτερικό, ειδικά σε αυτούς που οργανώνουν αυτές τις μεταναστευτικές ροές και όχι τα θέματα των προσφύγων που είναι τη συμβατική μας υποχρέωση διεθνή να τους. Κύριε Κεφαλογιάννη, υποδεχόμαστε και αυτή η διάκριση, να το πω αυτό, σας παρακαλώ. Η διάκριση που γίνεται τώρα είναι ότι τώρα πια δεν έχουμε ένα μεταναστευτικό πρόβλημα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχουμε ένα προσφυγικό πρόβλημα. Άρα οι πρόσφυγες είναι παράνομα εισελθόντες πολίτες, άνθρωποι από τον κόσμο στην Ελλάδα, και αν δεν έχουν θέματα με τις χώρες τους να χαρακτηριστούν πρόσφυγες σε σύντομες διαδικασίες, πρέπει να επιστρέφονται, όπως γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Ωραία, μένει να δούμε λιγάκι πώς θα εφαρμοστεί αυτό, πόσο εύκολο είναι να τηρηθεί, τι θα γίνει, γιατί συμφωνούμε όλοι ότι πρόκειται για ένα χάος, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα, κύριε Κεφαλογιάννη, μια και σας... Το βασικό θέμα για να λυθεί αυτό είναι, βεβαίως, ως πολιτισμένο κράτος δικαίου, να δεχόμαστε οποιαδήποτε αίτηση από οποιοδήποτε έρχεται ότι θέλει να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, δεν θα παίρνουν 2 χρόνια και 5 διαδικασίες διαφορετικές και να χάνονται στην Ελλάδα, να μην τους βρίσκουμε μετά αυτοί οι οποίοι εισέρχονται, αλλά μέσα σε 3 μήνες θα ταυτοποιούνται όλα τα στοιχεία, και αν είναι πρόσφυγες θα την χάνουν των υποχρεώσεων που έχουμε για να προστατεύσουμε την ασφάλειά τους και τη ζωή τους στην Ελλάδα. Αν είναι οικονομικοί μετανάστες, θα πηγαίνουν σε κλειστού τύπου κέντρα και μετά θα παραπορθούνται στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Έτσι, να γίνει το διαχωρισμός άμεσα. Θα ήθελα, μια και σας έχουμε κοντά μας, να σας πω λιγάκι ως τις Πρέσπες, ως τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και επειδή είμαστε και Βόρεια Ελλάδα εδώ εμείς, καταλαβαίνετε, η Συμφωνία των Πρεσπών, η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα την τηρήσει. Έχουμε ένα θέμα όμως με τα εμπορικά σήματα. Οι γείτονές μας εξακολουθούν σε ορισμένα να μην έχουν βάλει το Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Να εξακολουθούν να κρατάνε το Μακεδονία. Πόσο μπορεί αυτό να κατοχυρωθεί για μας? Η Ευρώπη το βλέπει αυτό? Πρόκειται να είναι και εκείνη αυστηρή μαζί τους? Δηλαδή, νομίζω ότι χρειάζεται εδώ η βοήθεια πολλών. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μια κακή συμφωνία. Επιζήμια για την Ελλάδα, το έχουμε πει και προεκλογικά, το λέμε και τώρα. Αλλά οι διεθνείς συνθήκες δυστυχώς δημιουργούν υποχρεώσεις για τα κράτη. Όχι αν τα υπογράφουν δημοκρατικές κυβερνήσεις, όπως η προηγούμενη κυβέρνηση, ή επικυρώνονται από δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια. Αλλά δυστυχώς ακόμα και η δικτατορία, το συνταγματαρχό στην Ελλάδα να έχει υπογράψει μια διεθνή σύμβαση, οι μεταπολίτες θα είναι υποχρεωμένοι να την τηρήσει, διότι αυτοί είναι οι διεθνείς κανόνες. Και γιατί γίνεται αυτό, για να κάνουμε και λίγο θεωρία? Διότι σου λέει ότι αυτό το παράνομο καθεστώς δικτατορίας, εάν έμεινε γιατί δεν ενεργοποιήθηκε το τότε άρθρο του παλαιότερου συντάγματός σας, το 114, το 114, περί πατριωτισμού του Ελλήνων. Άρα έπρεπε να υπάρξει μια εσωτερική διαδικασία να πέσει αυτή η παράνομη κυβέρνηση. Έτσι υπάρχει διεθνώς η διαδικασία, δηλαδή και η Τουρκία, όταν είχε δικτατορίες και υπέγραφε μια συμφωνία με τη CTI με εμάς, ήταν υποχρεωμένη να την τηρήσει. Άρα δυστυχώς δεν μπορούμε να την αλλάξουμε από τη στιγμή που έχει επικυρωθεί από δημοκρατική κυβέρνηση. Μπορούμε όμως να τηρήσουμε κάποιες υποχρεώσεις που έχει η άλλη πλευρά, η γειτονική χώρα, και είναι αυτό που λέτε πολύ σωστά για τα σήματα. Και μέσα από την πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε, ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κακή συμφωνία. Κύριε Κεφαλογιάννη. Αλλά εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο, γιατί? Διότι είναι 32 κεφάλαια με βάση τη συνθήκη τη Κοπεχάγη, τα οποία πρέπει να πληρούνται από την γειτονική χώρα για να προχωρήσει η ταξιακή τη πορεία, που δεν αφορούν μόνο το κράτος δικαίου, την προστασία των μειονοτήτων κτλ., αλλά αφορά και τις σχέσεις καλής γειτονίας και την τήρηση των συμφωνιών. Και εκεί θα υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση, και το ξέρουν από τα Σκόπια, όπως το ξέρουν και από την Αλβανία. Στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω πια. Ναι. Αυτό που μας λένε, και θέλω να κλείσουμε λίγο με αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί πρέπει να περάσουμε και σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, εάν εκτιμάτε ότι η Ελλάδα μέχρι στιγμής είναι αρκετά αυστηρή ως προς τους γείτονές μας για την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και αν μπορούμε να γίνουμε αυστηρότεροι. Θα γίνουμε αυστηρότεροι, γιατί θέλουμε όχι μόνο αυτά που έχουν υπογραφεί να τηρηθούν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα κάνουμε βήμα πίσω, αλλά και ό,τι άλλο μας
πληγώνει και δημιουργεί θέματα σχέσης καλή γειτονία, το διορθώσουμε μέσα από διάλογο και συνεργασία πια, αφού έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Και έχουμε διάφορους τρόπους. Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη χώρα στα Βαλκάνια. Αν βγει από την κρίση, θα πρέπει να παίξει και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο τη διεύρυνση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, που είναι τα Σκόπια και η Αλβανία και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ασφαλώς και με καλό τρόπο και με πίεση και με λογική και με βάσεις ιστορικές και νομικές. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε, θα βρίσκουμε σε καθημερινή φάση. Ωραία. Κύριος Κεφαλογιάννης μαζί μας, Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας. Έχετε πια ρόλο, γιατί η Επιτροπή αυτή έχει το ουσιαστικότατο ρόλο, ήθελα να πω, γιατί αυτή η Επιτροπή έχει την ευθύνη για την πρόοδο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας τώρα. Κύριε Κεφαλογιάννη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε μπροστά σας ένα δύσκολο έργο. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα με την ανθρωπιστική οικονομική ζώνη, έχουμε προβλήματα με την ελληνική μειονότητα, έχουμε προβλήματα με τις περιουσίες. Έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε στην Αλβανία παρόμοια προβλήματα. Είναι ένα άλλο μέτωπο που θα το δούμε και σε μια άλλη συνέντευξη, γιατί είναι ένα σημαντικότατο μέτωπο και η γειτονική Αλβανία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεφαλογιάννη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.